έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια και ειδικά εφέτος μετά από 2 χρόνια COVID, παρουσιάστηκε ένα τεράστιο πρόβλημα έλλειψης εργατικών χεριών. Αυτό μας έχει έρθει το πρόβλημα, το έχουμε πάρει από τους, το έχουμε πάρει από τους ξενοδόχους, το έχουμε πάρει από όλους τους οποίους έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή να δουλεύουν εργάτες γης. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή εργάτες να μαζέψουν ελιές, δεν υπάρχουν εργάτες να καλλιεργήσουν τα οπωροκευτικά που είναι της εποχής, δεν υπάρχουν εργάτες να μαζέψουν τις σταφίδες και όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε έρθει σε μία επικοινωνία και με τα αρμόδια Υπουργεία και με το εσωτερικό, το τμήμα Ιθαγένειας, αλλά και το Υπουργείο Εργασίας, τη Γενική Γραμματεία που ασχολείται με τα συγκεκριμένα θέματα, ώστε να τροποποιηθεί η οικία και να δώσουμε περισσότερες θέσεις εργασίες από εργάτες, εξειδικευμένους εργάτες γης που έρχονται από τρίτες χώρες. Τι γίνεται τώρα εδώ? Βλέπουμε ότι μεγάλες τουριστικές μονάδες ή και μικρότερα εστιατόρια ή και οικιαζόμενα δωμάτια ή ακόμα οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών προς τους, και στους τουρίστες ακόμα, βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούν να δουλέψουν. Βλέπουμε σε ξενοδοχεία να είναι τμήματα κλειστά, τουλάχιστον στις περιοχές τις δικές μας, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά και στη Λευκάδα, να είναι τμήματα κλειστά, γιατί δεν υπάρχουν χέρια, εργατικό δυναμικό να δουλέψουν. Έτσι, μετά την επικοινωνία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, και είναι μια δουλειά, σκληρή δουλειά, η οποία έχει ξεκινήσει από τον Φλεβάρι μήνα, το Υπουργείο έχει ανοίξει την πλατφόρμα ώστε όλες οι επιχειρήσεις που έχουν καινές θέσεις εργασίας και έχουν ανάγκη από εργατικό προσωπικό να δηλώσουν, έχουν ανοίξει την πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που μπορούν να δηλώσουν τις καινές τους θέσεις μέχρι τις 31 Μαΐου. Και είναι πολύ λογικό να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα να δούμε τι καινές θέσεις υπάρχουν και να προσπαθήσουμε από όλη την Ελλάδα να προσκαλέσει το Υπουργείο εργαζόμενους να έρθουν στα νησιά μας να δουλέψουν. Από εκεί και πέρα αυτές οι θέσεις υπολογίζουμε ότι θα ανοίξουν μέχρι τις 15 Ιουνίου και αν δεν καλυφθούν, που αναμενόμενο είναι να μην καλυφθούν, σε δεύτερη φάση είναι να ανοίξουν οι θέσεις εργασίας και να γίνει πρόσκληση σε άτομα από τρίτες χώρες, εξειδικευμένα πάντα, δηλαδή μαγείρους, εργάτες γης, σερβιτόρους, υδραυλικούς, ό,τι έχει ανάγκη και δεν υπάρχει στην χώρα μας, ώστε να έρθουν από διαφορετικές χώρες.